Θανάση Μαργαρίτη, μετά από πόσα χρόνια, πάλι τα παιδιά σου, πάλι οι οδηγίες εδώ, σε είδα και λίγο συγκινημένο λίγο νωρίτερα. Πες μου τι σημαίνει αυτή η μέρα για σένα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε συνάντηση με αυτά τα παιδιά εκείνης της εποχής, με οποιαδήποτε άνθρωπο εκείνης της εποχής, είναι κάτι το φοβερά συγκινητικό. Μας συνδέει πια, όχι μόνο η παιδιά, μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι για μένα μία, συγγνώμη που λέγεται είμαι συγκινημένος, είναι για μένα μία ιστορική έτσι, επέτειος, επιτυχία και ό,τι γίνεται. Και για να θυμηθούμε αυτό το πράγμα είναι νομίζω ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή με την καλή έννοια να ξεπεραστεί αυτή η επιτυχία. Να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το βόλι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε και να λέμε αχ, τι κρίμα, ωραία ήταν τότε. Πρέπει κάτι να γίνει. Και επειδή όλο λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τίποτα δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εν πάση περιπτώσει δεν ξεπερνιέται αυτό το πράγμα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το 87 και το βόλι που παίζονταν τότε, σε σχέση με σύγκριση του σημερινού βόλι, όπου υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός και το επίπεδο είναι πιο υψηλό. Μπορεί το ελληνικό βόλι να, με δεδομένη και την οικονομική κρίση να αντέξει? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα. Στον άνθρωπο που θα τρέξει, θα δουλέψει, θα προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες. Γιατί έχουμε παραδείγματα πολλών χωρών που ισοπεδώθηκαν κυριολεκτικά και έπαιξαν ομάδες παγκόσμιες ανδρές. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι θέμα και οργάνωσης με τα μέσα που έχουμε. Είναι θέμα δουλειάς και όχι έτοιμα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε μπει πολύ στο έτοιμο, έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ στο ότι εντάξει, δεν βγάζουμε παίκτες γιατί θα πάρουμε κάποιον άλλον. Δεν κάνουμε εκείνο γιατί θα φροντίσει κάποιος άλλος. Πρέπει εμείς να δουλέψουμε, αλλιώς δεν βγαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, να έχουμε με υγεία. Και του χρόνου όλοι εδώ πάλι. Να είμαστε καλά.